Τι μέρα είναι σήμερα τώρα? Σήμερα είναι Τετάρτη γράφουμε λοιπόν. Την ώρα που τα μισά μάτς είναι στο ημίχρονο και η Manchester United με τη Chelsea και την Aston Villa με τη Manchester City έχουν μόλις ξεκινήσει. Και μόλις με τον Ανδρέα μάθαμε ότι η αγαπημένη μας ομάδα γάμισε τα. Έχασε πέναλτι. Γαμώ το σπίτι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Έπιασε πέναλτι ο Σάντσες, λέει εδώ πέρα. Τώρα δεν το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν το έχεις ανοιχτό το μάτι να το βλέπεις, Ανδρέα. Όχι, δεν το έχω ανοιχτό. Θα είναι ένα περίεργο επεισόδιο σήμερα. Το σημερινό επεισόδιο νομίζω ποιο είναι, το 17. Ειδικές συνθήκες. Ναι, ειδικές συνθήκες, γιατί τώρα με τις. Πώς το λέμε, τις μεσοδόμες αγωνιστικές. Άντε να βγάλεις άκρη. Κάτσε βασικά. Να πω από. Να δούμε λίγο A-Up, όπου θα πρέπει να έχει γίνει update μετά τα ματσάκια που παίχτηκαν χθες. Οι Wolves και η Arsenal, αλλά ελπίζω να μην έχει μεγάλη διαφορά, ξέρω εγώ. Όχι, οι 4 πρώτοι είναι ίδιοι και έχει ανέβει ο Mason Wingland 5ος. Πού είναι η πηγαίνει, δεν τη βρίσκω. Να το κάνουμε και το shout-out οπότε. Σπατούρνος United Νίκος Τζέο. Demo 9 mode, αυτός πρέπει να είναι καινούριος. Πρέπει να μπει και τώρα στην τελική. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Μήπως άλλαξε όνομα. Γιάννος Αδάμου, ιδέα δεν έχω. Να το πούμε και αυτό κιόλας, γιατί υπάρχει σίγουρα πολλοί κόσμος που δεν έχει πει στη λίγκα αυτή τη στιγμή. Sud75 είναι ο κωδικός. Υπάρχει και link στην περιγραφή στο YouTube. Μπείτε στο Facebook, στην Pub, τα έχουμε όλα κτλ. Ή γράψε σχόλιο, ξέρω εγώ. Okay. Μπήκε και κατευθείαν βγήκε δεύτερος τώρα αυτό στη λίγκα μας. Trufas United, Κώστας Καφετζής είναι στη τρίτη θέση. El Greco, Ανδρέας Μιχάη είναι στη τέταρτη θέση. Και αυτός δεν το θυμάμαι. Νομίζω ρε φίλε όνομα Μιχάη θα το θυμόμουν. Ούτε εγώ, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Δεν το θυμάμαι. New entries. Και Messi of England. Και Messi of England. Ο Ηλίας Ευθυμίου, αυτόν το θυμάμαι. Ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Ωραίος ο έκτος, Fighting Saka σου. Ωραίο όνομα. Fighting Saka σου, George Surlas. Πού το θυμάμαι, τι γίνεται. Και να πούμε 8ος ο πάνθυράς μας ο Γιάννης ο Γιαννόπουλος. Ναι, ανεβαίνει. Κάνει τρομερή σεζόν ο Γιάννης φέτος. Ναι. Και τι άλλο ήθελα να πω. Σακάρα Κατρανέμια, μια ομάδα έτσι που την αγαπάμε. 11η θέση πιέζει για δεκάδα ο Γιώργος. Ναι. Okay. Να πω και για το Patreon που εκεί τελικά το ανακοινώσαμε κιόλας. Κάναμε και post στην Pub και στο Patreon και ιστορίες. Το Football Manager το κέρδισε ο Άρης ο Αντιμισάρης. Που έκανε, δεν θυμάμαι πόσους πόντους έκανε, νομίζω το έχει πάρει ήδη το κλειδί του κτλ. Να κάνουμε το shout out για όλους τους Patreon που μπαίνουν στην επόμενη λίγα για το μήνα Δεκέμβριο, που δεν έχουμε ανακοινώσει βραβείο ακόμα, αλλά κάτι έχουμε συζητήσει. Θα ανακοινωθεί, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ανακοινωθεί, απλά να το πούμε στο τέλος. Ποιος το κέρδισε, δεν ξέρω. Κάποιος θα κερδίσει κάτι, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Tier Pant, Αναστάσης Ηλιάδης. Ανδρέας Μαμάτσιου, Φώτης Ξινόγαλος, Χρήστος Ελευθέρωγλου, Σάκης Μίτσιος και Άρης Αντιμισάρης. Βγήκε ο φίλος μου ο Κάμερον Τόμψον, αλλά μιλήσαμε και είπε ότι δεν βγήκε λόγω κτλ. Βγήκε λόγω οικονομικών. Οπότε την κάνω την αναφορά, ας πούμε, ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως ξαναμπεί. Thank you, Cameron. Thank you, Cameron. Θα του πω να μην το ακούσει. Θα του πω πήγαινε ακριβώς στο λεπτό που λέμε το όνομά σου. Εννοείται. Και τους Drunk, Θοδωρής Σιδηρόπουλος, Άγγελος Γεωργίου και Άκης Μαντούδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Αυτά από το Patreon. Μπορείτε να μας στηρίξετε κι εσείς με το link που υπάρχει στην οθόνη ή στην περιγραφή. Άμα πατήσετε patreon.com/app. Αυτά λοιπόν από εκεί. Από πού θέλω να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, τώρα έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά. Έχουμε σίγουρα υλικό άμα θέλουμε να συζητήσουμε. Mm-hmm. Πώς πήγε η αγωνιστική που πέρασε για σένα? Η αγωνιστική προηγούμενη στο μέσο όρο με 54 πόντους ακριβώς. Ένα πάρα πολύ μικρό πράσινο βελάκι γιατί είμαι πίσω. Δηλαδή από 3.300 εκατομμύρια πήγα 3.035.000. Klein Mine. Αυτή είναι η 14 που. 14η. Ναι, που αναφέρουμε τώρα. Εντάξει, επέστρεψε ο Χόλαντ, ο Βότκινς και ο Τρίπιερ και όλοι οι άλλοι φέρουν 2 και 3. Ο Γουντ, το πάντ μου και το τι έγινε εκεί πέρα, τι έχεις κάνει με το Γουντ τελικά, για πες μου. Τον έδιωξε, ήθελα τον να σε κάτσω. Τον πήρα δύο αγωνιστικές και φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν τρέπεσαι δηλαδή λίγο. Λες το που λένε στους αγαπημένους παίκτες και τα λοιπά. Εντάξει, τον προτείνουμε, το βάζουμε και τίτλο σε podcast.
Και πας και το διώχνεις μετά από δύο αγωνιστικές, δηλαδή είσαι σοβαρός. Έφαγε και πάγκο, ρε. Πολύ σωστά έκανε και τον ίδιο, είχε και νοκ. Ρε φίλε. Και ο Ντίας έχει φάει πάγκο, αλλά νομίζω ακόμα τον έχεις. Ο Ντίας περιμένω το κρυφτικό. Άλλο που ήθελα να σε κράξω. Έχουμε φάει, ρε φίλε, ο κόσμος ακούει. Αν ποτέ θα κάνει, θα πω το έλεγα. Ένα μήνα τώρα ο κόσμος ακούει στο podcast μας. Κοίτα, είναι... συμβαίνει αυτή τη στιγμή το μάθημα τη Σέφιλντ, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, είναι μίχρονο τώρα αυτό. Τίποτα σκατό αγωνιστική μία ακόμη φορά. Να πω σε αυτό το σημείο, το ξέρουν οι Patreon, το έχω γράψει. Έκανα μία ομάδα, θα πω γρήγορα, για την κοπέλα μου στη δεύτερη αγωνιστική, μου είπε να κάνει. Αρκετά διαφορετική από τη δικιά μου. Και αυτή η ομάδα που έχει φτιάξει μία αγωνιστική λιγότερη με έχει φτάσει στους 17 πόντους. Με έχει φτάσει μάλλον. Με κινήσεις που τα... δεν παίρνω καθόλου credit. Τις δίνω διλήμματα, τις δίνω, ξέρω εγώ, θες να κάνεις μεταγραφή ή όχι, ποιον θες να βγάλεις, τις λέω αυτόν ή αυτόν ή αυτόν ή αυτόν και απαντάει απλά, εγώ τις δίνω επιλογές. Για παράδειγμα αυτή την αγωνιστική, για να φανταστείς πόσο άστρο έχει, τις λέω θες να κάνεις μεταγραφή ή να την κρατήσεις, μου λέει θέλω. Ποιον θες να βγάλεις, τις δίνω κάτι επιλογές και ο DB μέσα σε αυτές. Λέει τον DB. Ο οποίος έφαγε πάγκο σήμερα, να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, το είχα πει. Και ποιον θες να πάρεις, δίνω επιλογές. Ήταν ο Άντιγκρα, ήταν ο Άντιγκρα σίγουρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Φόντεν νομίζω και ο Χιτσάν. Και κάποιοι άλλοι. Και μου λέει το Χιτσάν. Και βάζει γκολ ο Χιτσάν και ο Διαμήτρο πάγκο. Μιλάμε για άστρο. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε σειρά στο YouTube. Να κάνουμε ένα βιντεάκι, ξέρω να είναι κάθε φορά 3-4 λεπτά και να δίνεις επιλογές στη. Εντάξει, ξέρω από το όνομα τώρα. Στην κοπέλα σου. Εγώ σκέφτομαι. Να αλλάξω το main account μου, μην περάσει, να κάνω το δικό τη. Ωραία, φίλε, τι κατάδια. Σκέψω ότι απλά να είχε το Haaland αρχηγό πρώτη αγωνιστική και θα με περνούσε 16 πόντους. Αυτό δείχνει και λίγο πόσο ρόλο παίζει τύχη ουσιαστικά στο παιχνίδι ως ένα σημείο. Ναι. Τώρα, ας πούμε, πριν λίγο μαλώναμε με το Σάκη, είχαμε γενικά μια ωραία κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και στο podcast άμα μπορούμε και τρεις σε κάποια φάση ξανά. Σχετικά με τους αρχηγούς και τα λοιπά, γιατί αυτός έβαλε αρχηγό τον Φαντάικ και έβαλε γκολ μόλις τώρα πριν από corner. Είναι τυχερό, ρε φίλε. Εντάξει, ο Φαντάικ θα βάλει 4 γκολ τη σεζόν. Τον είχε αρχηγό τη μία φορά που το έβαλε, ξέρω. Την άλλη φορά τον είχε με τη Λούτον, έφαγε. Να μην πω τι έφαγε. Και τώρα ακόμη δεν τελείωσε το match. Ναι, όχι, εντάξει, αλλά πήρε γκολ. Το πράγμα θα είναι ψηλά σε bonus. Θα δούμε. Δεν είναι κάθε μέρα match όπως αυτό τη Arsenal με τη. Με τη Λούτον χθες, ας πούμε, 3-4 πως έληξε. Γενικά τελευταία ματσάρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όλοι τεσσάρες. Πες για την ομάδα σου πρώτα και μετά. Εγώ είχα πράσινο, μετά από καιρό. Τι έκανες την προηγούμενη αγωνιστική σου, ήταν την προηγούμενη, είχα εκείνη το δίλημα που έλεγα και στο επεισόδιο ότι είχα. Άμα θα φέρω Palmer στον Douglas Lewis ή αν θα κάνω το 1-4 για να φέρω Salah. Δεν το έκανα αυτή την προηγούμενη αγωνιστική. Και όλο κλεγόμουν επειδή ο Μοπέ έβαλε γκολ. Μας έπριξες. Τελικά βγήκε σε καλό γιατί έφερε και ο Άλβαρες ασίστ και ο Σον που δεν έδιωξε για Σαλάχ τότε. Έβαλε γκολ, αυτό γκολ και ασίστ. Αλλά τελικά έκανα αυτή την κίνηση τώρα για την αγωνιστική που παίζεται τώρα, την 15. Έδιωξα Άλβαρες και Σον και έφερα Σαλάχ και Μοπέ με ένα -4. Που δεν μ' αρέσει, αλήθεια είναι. Δεν μ' αρέσει να διώξω τον Σον και δεν μ' αρέσει να διώξω και τον Άλβαρες με το πράγμα που έχει ήδη. Αλλά έκατσα κάτω, τα έβαλα κάτω και είπα ότι θεωρώ ότι ο Σαλάχ θα φέρει παραπάνω πόντους από ότι ο Σον σε αυτό το run που έρχεται. Βέβαια το θέμα είναι αν θα φέρει ο Σαλάχ σε συνδυασμό με τον Πάλμερ ή με τον Μοπέ, περισσότερο πόντους από το Σαλάχ με ποιον έδιωξες, τον Άλβαρες. Άλβαρες και Ντάκλας Λουίς. Ναι, οκ. Απλά έχει και ένα μπλάνκι City. Τώρα το μάτς που παίζει με τη Βίλα το παίζουν χωρίς Ρόντρι και τα λοιπά. Από κάτι την μπήκε γκολ, έβαλε γκολ United, ρε! Ναι, ρε, ναι. McTominay! Ναι, ρε, φίλε! Τι κάνει η Max Scott! Ναι, ρε! Έτσι, Max Scott, τι λέει, κεφαλικό έπαθο. Ναι, ρε, φίλε. Και λίγο κόντες, ναι, ρε, παιχτάρα, τι έχει πάθει φέτος. Ρε φίλε, είναι παικταράς, εγώ το λέω χρόνια. Ναι, ρε, Σκοτ Μακφαινόμενο, μαλάκα. Ο Βίλιαμ Ουάλλας, ο μοντέρνος. Μπράβο, θα πάμε μόλι ομάδα. Πρέπει να το βάλουμε 4. Εγώ αυτό λέω γύρω. Και άλλες θέσεις, είναι για αλλού αυτό. Και γενικά, κρίνοντας βέβαια μόνο από τα στατιστικά, πρέπει να παίζει καλύτερα United. Ναι. 10 σούτ έχει, η Σέλς έχει 2. Πότε το προλαμβάνε, 20 λεπτά παίζουν. 10 σούτ σε 19 λεπτά και ένα χαμένο πέναλτι. Εντάξει. Λοιπόν. Τέλεια. Τέλεια. Okay. Αυτά έκανα τώρα. Έχω πάρει μια assist white πήρα χθες.
και ο Σάκα και τα λοιπά. Να λες για τα τωρινά, εντάξει. Ναι, και απλά κοιτάω και την ομάδα μου τώρα, ξέρω εγώ. Την προηγούμενη αγωνιστική ποιον είχα που ξεχώρισε. Ο Trippier είχε την assist και το clean sheet. Ο Watkins που πολλοί τον έδιωξαν το Watkins και... υπήρχε το ρίσκο για το Watkins ότι... που λέγανε ότι είναι αφήβολος, νομίζω και είχε χτυπήσει στην Ευρώπη, τι είχε κάνει. Αλλά... έχει ένα knock και τον πουλήσαν αρκετή, ναι. Κοίτα και αμφίβολος που ήταν, εγώ θεωρούσα ότι δεν υπήρχε λόγος να τον διώξουμε. Για μένα ο Watkins είναι set and forget, δηλαδή το έχουμε δει και με τις δύσκολες ομάδες. Τα κοίτα, ίσως αμφισβητηθεί η κυριαρχία του, ας το πω έτσι, όταν επιστρέψει ο Τόνι. Όταν επιστρέψει ο Τόνι, όταν έρθει ο Ινκούνκου που εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει καθόλου να παίζει. Έχω κόσμο που λέει ότι ο Ινκούκου μόλις εδώ να είναι υγιής θα τον φέρω. Εγώ δεν τον έχω δει, παιδιά, οπότε δεν μπορώ να πω άποψη. Αλλά... είναι και σε καινούργιο πρωτάθλημα. Ίσως βγει και αυτό σε επιλογή. Δεν σίγουρα. Αλλά αυτά, να, δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο πέρα από εκεί. Αυτή η ρημάδα, η Crystal Palace, μάλλον θα είναι και η κίνησή μου τώρα την αγωνιστική που έρχεται να διώξω τον Γκέχη, γιατί τώρα έφαγε γκολ από την Bournemouth. Δεν μου έχει φέρει τίποτα. Αυτό το διώχνω, τον έχω εκεί πέρα πρώτη αλλαγή πάντα να. Δεν είχε μια πασχέντζα. σε δύο τα return τον είχα πάει, αλλά εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ναι, νομίζω αυτό το this ship has sailed που λένε και οι Άγγλοι. Εντάξει, έχω και κερδίσει και 0,2 σε stonks. Ναι, αλλά πρέπει να το πουλήσει για να τα κερδίσεις μέχρι να... Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είχαμε κάνει κάτι άλλο που ξεχωρίσαμε από αυτή την αγωνιστική που πέρασε. Είχαμε την πεντάρα της Μπέρνλι που ήταν. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Απίστευτο. Εσύ... πέντε παίκτες. Μία πεντάρα από μία ομάδα που σχεδόν κανείς δεν έχει παίκτες. Εσείς που πήρατε 10 πόντα από Τέιλορ, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Είσαι σε χάματα. Σας απεχθάνομαι. Και είναι απίστευτο. Πέντε διαφορετικά γκολ. Έτσι. Πέντε παίκτες, πέντε διαφορετικά γκολ. Και νομίζω και οι assist ήταν από διαφορετικούς όλους. Όχι, ο Αμντούν είχε και γκολ και assist. Είδα ένα στατιστικό που έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο ακριβώς, ότι λέει τα τελευταία 40-49 γκολ, κάτι τέτοιο, στην Premier League έχουν έρθει από διαφορετικούς παίκτες. Κάτι τέτοιο, okay. Κάτι τρελό. Ή πιστεύω να είναι 29 και να λέω πολλά. Δεν θυμάμαι. Πολλά με ακούω τα 49, ναι. Αλλά ναι, είναι ενδεικτικό ότι ο κόσμος γενικά. Τα πάει κατά τελευταία σου φάνταση, γιατί όλο διαφορετικοί παίκτες φέρνουν. Και στη Λίβερπουλ, ας πούμε, το μάτι 4-3 που ήταν επικό. Ο Σαλάχ έφερε μία assist. Ο Τρέντ είναι που έχει πάρει φόρα τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Και δέσω και σήμερα return. Κοίτα, δεν ξέρω, ρε, εντάξει. Μα έχει πονέσει ο Άρνολντ. Τον είχα κιόλας στην αρχή. Ναι, και εγώ τον είχα στην αρχή. Και με έχει πονέσει περίμημα μεντική σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έχουν πληρώσει κιόλας, αλλά έχουν πονέσει τελευταίες δύο χρονιές. Mm-hmm. Και τον φοβάμαι, εντάξει. Έχει τρεις σερί αγωνιστικές που πληρώνει αβέρτα. Ναι, έχει δύο γκολ, μία assist από αυτό γκολ. Είναι 8 μοίρια. Και... έχω budget, αλλά δεν τον φοβάμαι. Ναι, εμένα η άποψή μου, και να το πάω λίγο πιο γενικό για τον Trent, το θεωρώ υπερεκτιμένο παίκτη, γιατί δεν το θεωρώ καλό, δεν το θεωρώ τον καλύτερο στη θέση του, επειδή δεν το θεωρώ καλό αμυντικά. Συμφωνώ, ναι. Και με κουράζει πραγματικά αυτό που γίνεται κάθε φορά, ότι πιάνει φόρμα, ρε φίλε, και βλέπω, ανοίγω το Twitter, ανοίγω social media και βλέπω παντού τώρα αυτή την περίοδο ότι ο Trent και ο Southgate που δεν τον παίρνει και δεν υπάρχει κανένας άλλος back που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι όπως αυτό κτλ. Και μετά έχεις. Είναι λες και ξεχνάει ο κόσμος ότι τι γίνεται όταν δεν πάει καλά, ξέρω εγώ. Που νιώθεις ότι δεν κάνει για τίποτα και... Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά του κόσμου. Ναι, συμφωνώ. Είναι σαν μωρά παιδιά, λες και τους σβήνει τη μνήμη όπως στο Men in Black, ξέρω εγώ. Ξεχάσαμε ότι πέρσι τη σεζόν όλο σερνόταν και ήταν... του βγαίναν όλοι στην πλάτη. Τέλος πάντων. Αλλά... είναι αυτό που λες, είναι τα λεφτά. Και έχω σημειώσει εδώ, γενικά φέτος δεν πληρώνει πολλά η άμυνα. Από clean sheets και από τέτοια. Οπότε. Ο Trippier πληρώνει, γενικά όντως. Σκέψου δηλαδή ότι ως τώρα, αυτή τη στιγμή για τα μάτς που παίζονται, clean sheet έχει μόνο η Bournemouth, η Fulham και η Liverpool. Εντάξει, τα άλλα είναι νωρίς, δεν τα λέω καν.
Ναι. Αλλά... δεν πληρώνουν και η άποψή μου είναι ίσως πρέπει να πηγαίνουμε λίγο πιο σε πιο επιθετικά back, όπου να ποντάρουμε στα επιθετικά returns, ας πούμε τώρα. Ναι. Κλασική τακτική φάνταση βέβαια. Ναι, οκ, okay, αλλά γι' αυτό έχω σημειώσει εδώ κάποιους παίκτες που με ενδιαφέρουν. Ναι. Ας πούμε ο Κουφάλ έχει 5 assist, είναι από τους, Κουφαλίτσα, ναι, είναι από τους top assisters γενικά, όχι μόνο αμυντικούς, έχει 5 assist, ναι. Το επόμενο νομίζω είναι... Ποιος θέλει να δεις? Ο Τρέντ ήταν σε assist γενικά λες? Αμυντικός. Ή αμυντικός μόνο? Ναι. Κάτσε το γράψε. Θα σου πω, κάτσε. Καταρχήν ο Τρίπερ είναι πρώτος. Ο Πόρο είναι μετά. Ο Πόρο είναι, ναι, ναι, ναι. Ο Τρίπερ πόσες έχει assist? 7. Έχει φτάσει στο αλήτης. Οκ, okay, εντάξει, λάθος είχα. Αλλά ο Κουφάλ, ας πούμε, έχει 5 και okay, δεν κρατάει έκκληση τη West Ham. Αλλά... Ναι, αυτό οριοθετείται πολύ από, από την έλλειψη του κλίνση. Ναι, αλλά δηλαδή, δεν κρατάει έκκληση και κανένα. Θα σου οπότε... δώσει 4 και 5 πόντους από την assist. Κάποιος άλλος μπορεί να σου δώσει μόνο ένα 6 με ένα clean sheet. Ναι, εσύ. Για το, ο Πόρος... Έχει και μια διψήφια επιστροφή μένα, αλλά... ο Πόρος είναι ο άλλος αμυντικός που είχα σημειώσει, ναι. Και για την Τζέλσι έχω σημειώσει αμυντικούς, απλά εκεί πέρα. Ωραία, φίλε, τώρα εντάξει, δεν μπλέκεις με την Τζέλσι. Θεωρείς, έχει πολύ καλό πρόγραμμα. Σίγουρα πολύ καλό. Πολύ αλλοπρόσαλη ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, θέλω τον James. Αλλά θέλω τον James που να είναι υγιής σίγουρα, που να παίζει μια καλή μάχη. Αυτό παίζει 4 μάτς και παίζει 15 μάτς. Εγώ τον Goldwill έχω σημειώσει πιο πολύ. Τιάγκο Σίλβα παίζει κι αυτό. Απλά το θέμα με εκεί είναι, θεωρώ με το πρόγραμμα που έρχεται και επειδή έχουν επιλογές, έχει Colwell, Disasi, Badiasele που γυρνάει, θεωρώ ότι κανένας δεν θα τα παίξει όλα αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Οπότε είναι θέμα ποιον θα επιλέξει, ποιος θα είναι ευθυνός, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ποτσετίνο, δεν ξέρω, είναι λίγο ο τζόγος εκεί πέρα. Είναι αρκετά. Πιάσαμε βέβαια τώρα τα επόμενα. Okay. Έχεις κάτι να προσθέσεις για τα παλιά? Για τα τωρινά, αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Καταρχήν δεν είπα τι κινήσεις έκανα. Πήρα πίσω Σάκα και Ίσακ. Στο Γουτ και στον Ράσφορντ. Έφυγε ο Ράσφορντ από την Τιχαλόνα. Έφυγε ο Ράσφορντ. Επιτέλους. Και έφαγε και πάγκο. Κοίτα, να σου πω τώρα ειλικρινά, καιρός ήταν. Γιατί ο... Καιρός ήταν να φάει πάγκο, ναι. Και τα δύο. Και τα δύο. Σέρνετε, ρε φίλε, εντάξει. Έδωσε ο Ράσφορντ για Σάκα. Και λέω αν τη κρατήσει το Μαρτινέλη. Και έβαλε γκολ ο Μαρτινέλη και έκανε μόνο εσύ στο Σάκα. Εντάξει, δεν με χάλασε καθόλου. Ρε φίλε, Σάκα είναι πολύ. Φέρνει συνεχώς πόντους, αλλά δεν κάνει αυτό το μεγάλο το τέτοιο. Δεν κάνει. Έχει λίγα διψήφια φέτος. Νομίζω ένα έχει. Δύο. Δύο διψήφια return. Είναι αυτό που έκανε ο Watkins στην αρχή. Θυμάσαι. Μια assist κάθε μόνο assist. Εντάξει, δεν με χαλάει να φέρνει λίγους πόντους. Κάποια στιγμή να φέρνει κάτι παραπάνω. Και πήρα και Ίσακ στον Wood που έφαγε και πάγκο, είχε τον Νοκ. Δεν επέστρεψε, δύο αγωνιστικές. Για τα τωρινά, τα τεκτενόμενα. Ίσακ, τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει και εμένα που τον πήρε. Χθες ματσάρα το Luton Arsenal. Και έχει και καλό πρόγραμμα να δούμε. Όλοι ήταν με τη Λούτον εκτός από αυτούς που υποστηρίζουν, Arsenal, νομίζω. Εκτός από μένα που είχα White, ρε φίλε, και πήγε ο άλλος ο Ράγια. Ρε, δεν ξέρω τι γίνεται στην Arsenal με τους σωματοφύλακες. Τρία γκολ θα έκανε, δεν φταίει μόνο ο Ράγια. Κοίτα, στα δύο από τα τρία φεύγει. Φταίει. Στο. Ποιο ήταν που δεν φταίει? Το πρώτο ήταν. Του Μπάρκλερ, ρε φίλε, του φεύγει κάτω από τα χέρια. Φταίει και λίγο White. Αλλά στο πρώτο φταίει που ήταν ο μαρκάριστος, άλλο στο πέναλτι, ας πούμε. Ναι, φταίει. Εντάξει, ματσάρα ο Τζεζούς. Ιησούς, απέταξάμιν. Ναι. Τι άλλο. Από τα τωρινά τώρα γίνονται όλα, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα. Ναι, αυτό. Ελπίζω να έχουμε και άλλες αντιδράσεις έτσι σε γκολ, θα έχει πλάκα. Αυτό που έγινε τώρα που... Θα βάλει γκολ η Φούλα. Δεν θα το... Στα αρχίδια μας. Τη βλέπω, έχει μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό. Δεν θα με... Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω και ελληνικά εγώ. Δεν θα είμαι κακός. Δεν θα πανηγυρίσω, ας πούμε, που τραυματίστηκε ο Μπέμο τώρα και πήγε και αλλαγή. Να είναι καλά το παλικάρι. Όχι ρε, τι λες. Αλλά... Ναι, θα έλεγε κανείς ότι το γλωσσοφάγαμε. Ποιος θα βάλω όμως, γιατί εγώ έχω Καστανά. Είμαι και πίσω. Σκάσε ρε, φούλαμε όλο τον γκολ. Χιμένες. Ντοπιέτο Χιμένες. Χιμένες δύο γκολ.
Λοιπόν, έχει να γίνει χρόνια. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι που το συζητούσαμε. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στα κοντά, να πάρω και εγώ κοινού υπολογιστή. Δεν κοντά. Είναι αυτό γιατί δεν είναι live, ρε. Ισχύει, ναι, οκ. Okay. Ένα παρόμοιο πράγμα πρέπει να το κάνουμε. Να κάνουμε ένα live watch along. Τώρα θα το κάνουμε στην Bub, θα το κάνουμε στο YouTube, δεν ξέρω. Αλλά το πέταξε σαν ιδέα και θα ήταν πολύ ωραίο. Πιστεύω και θα ράσει και στον κόσμο. Ασίστ Καστανάς, ρε φίλε, στο Χιμένες. Όντως. Τίποτα, δεν ξέρω, ρωτάω. Κάτι, παζαρεύω. Εδώ τώρα περιμένουμε την ειδοποίηση, εντάξει, μην χάνουμε και τη ροή μας. Αλλά είναι προβληματικό αυτό που γίνεται στην Άρσεννα με τους σηματοφύλακες. Γιατί, ας πούμε, έδειξε και ένα πλάνο χθες στο Ράμσελ. Είναι προβληματικό και για αυτούς. Είναι προβληματικό και για τους δύο. Ακριβώς. Νομίζω, γιατί εγώ το θεωρώ καλό τερματοφύλακα. Βασικά και οι δύο καλοί τερματοφύλακες είναι. Εγώ θεωρώ καλύτερο το Ράγια. Αλλά... Το Ράγια. Ναι. Εγώ θεωρώ καλύτερο το Ράμσδελ, πάντως. Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου κάνει τίποτα ο Ράμσδελ. Και θεωρώ καλύτερο για τους δύο το Λένο που έφυγε. Δεν ξέρω. Αλλά το point μου είναι ότι έχει κάνει τώρα αυτό το πράγμα τέτα που φέρε δύο θεωρητικά εσάξιους τερματοφυλάκες και δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Και σκέφτομαι να διώξω την αγάπη μου το White που με έχει φέρει πολλά ποντάκια φέτος και ήταν σταθερό ντιφ εκεί πέρα. Σκέφτομαι να το διώξω γιατί εντάξει είναι πολλά τα λεφτά και σκέφτομαι να διώξω και το Σάκα γιατί... Μπουκαλιό. Ναι, γιατί ρε φίλε εντάξει, okay, φέρνει τους πόντους αλλά... Όταν μπορώ να φέρω ξανά πίσω το Σον πάνω του, άμα κάνω λίγο κινήσεις να μαζέψω λίγο λαφτάκια. Δεν ξέρω, νομίζω προτιμώ το Σον ρε φίλε από το Σάκα έτσι όπως το πάει. Κοίτα, το ακούω αυτό που λες. Βέβαια, ο Σον δεν έχει πιο πολύ κάνει κλάστερ τα return του. Τα φέρνει όλα μαζεμένα, σε κβάντα τα φέρνει. Δεν τα φέρνει ένα-ένα. Φέρνει 15 πόντα. Ναι. Μετά φέρνει δίποντο. Ναι, ναι. Μετά κάνει κάτι ακραίο, βάζει γκολ αυτό το γκολ όπως προχθές. Εντάξει, ρε. Αυτό πότε το έχει ξανακάνει. Ο Σάκα είναι μια ομαλή κατάσταση. Δηλαδή. Είναι ένα σταθερό. Σταθερά. Ένα σταθερό πεντάρι όμως. Δεν ξέρω, ποιος, συνολικά ποιος έχει παραπάνω πόντους. Ο Σον θα έχει. Νομίζω αρκετοί τον περνάνε. Δύο πόντους πάνω από τον Σάκα έχει Σον. Εντάξει, πάνω κάτω στα ίδια είναι. Ναι, όντως. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αυτό. Είναι μια κίνηση που σκεφτόμουν. Ωραίο ντιφ μου αρέσει πέρα από το Χουάνγκ που έφερε η κοπέλα σου που είναι ωραίο ντιφ και φθηνός. Είναι ο Βίλιαν και με το πρόγραμμα που έχει η Φούλαμ. Ποιος Βίλιαν? Κάτσε ποιος Βίλιαν, έχει φέρει πόσα ρητένες και τώρα έφερε. Καπί φάνταση παίζεις. Τι παίζεις, δηλαδή Βίλιαν θα πας να φέρεις. Εσύ έφερες Γουντ, εγώ παίζω καπί. Ο Γουντ δεν είναι γέρος. 30 χρονών, 31. Οπα, γκολ Μπρέτον, 2-1, Ρούφα Μπρέντφορντ. Να μου πει το βάλω μετά, αν και δεν νομίζω να υπάρχει πολύ κόσμο με Μπρέτον. Τι μητώμα πολύ. Χίνσελγουντ, τέλεια. Άντι φάντασι παίζουμε. Ποιο είναι αυτό? Ένα παιχτάκι που βάζει. Ποιο? Ο The Serbi φέτο. Χίνσελγουντ, δεξί μπακ. Καλά, δεν το ξέρει, έχει παίξει 4-5 μάτς. Πώς είναι έτσι, ρε. Κλασική αγγλόφατσα. Ωραία, έχει γίνει το επεισόδιο, το έχουμε κάνει τώρα, εντάξει. Δεν πειράζει, θα έχει πλάκα τουλάχιστον. Ελπίζω να έχει πλάκα για αυτούς που το ακούνε, εντάξει, δεν το έχουν ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, κοίτα. Για Τιφ, συμφωνώ για Χουάνκ, γι' αυτό και τον πρότεινα άλλωστε στην κοπέλα μου τον Μπάρι. Δεν πήγα να πω. Το κατάλαβα. Μετά, Τσέλσι, Στέρλινγκ, εννοείται. Και αυτό που έχω πει και σε άλλα επεισόδια. Με το σχετικά καλό πρόγραμμα της Brighton, σχετικά καλό, Άντιγκρα. Okay. Πώς είναι αυτός? 5 εκατομμύρια κάνει. Okay. Το ακούω. Βέβαια έτσι όπως πάει, McTominay, πώς να λέμε. Κοίτα. Εγώ θα το ψήνα, ρε φίλε. Από κάτι Μπρούνο και Ράσφορντ, ποιος είναι πίσω είναι. Εγώ θα πω τη βλακία μου, θα πω και για το Μοπέ. Μπορεί να την πάρει ο κόσμος, γιατί έχει καλό πρόγραμμα. Καλός είναι, βέβαια. Κοίτα, είναι βασικός center forward σε μια ομάδα καλή. Οπότε... Κοίτα, δεν είναι βασικός, αλλά έκανα μια έρευνα πριν το φέρω, πριν το πατήσω το κουμπί. Γιατί βασικός παίζει τα τελευταία 3-4 μέτς. Έχω παρατηρήσει τον βάζει. Βασικά παίζει με 5 πίσω συνήθως όταν παίζει με καλή επίθεση η Brighton. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Η Brentford βασικά και λέω Brighton. Και όταν παίζει με 5 πίσω νομίζω δεν τον έχει ξεκινήσει. Ας πούμε με την Chelsea δεν τον έχει ξεκινήσει. Με τη Liverpool δεν τον έχει ξεκινήσει. Τώρα δεν ξέρω, με την Brighton δεν περίμενα να το ξεκινήσει. Αυτό τον έβαλα και πάγο και θα καταργέμαι άμα φέρει κανένα return τώρα από τον πάγο μου. Αλλά να δούμε τώρα τι έγινε και με τον Εμπέο μου. Επειδή γράφουμε εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε.
άμα είναι εκτός για καιρό, είναι πολύ καλή επιλογή θεωρώ μου, παι. Έχει καλό πρόγραμμα, έχει Sheffield United, έχει... Εντάξει, βέβαια είναι πίλα. Λίγο μαπέ. Άσε ρε που είναι μαπέ ρε, παικταράς είναι... Λόγω παίρνει. Έχει πολύ καλό πρόγραμμα, να δούμε τι παίζει εκεί πέρα, το αφήνω εδώ αυτό. Να επικεντρωθούμε λίγο σε 16. Τι παίζει εκεί πέρα, τι... αυτό λέμε τόση ώρα. Από μάτσλες, Spurs Newcastle. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι, ουσιαστικά. Και το Aston Villa Arsenal θα είναι ενδιαφέρον. Σίγουρα. Στην έδρα της Villa. Και από τα λοιπά, City με Luton εκτός έδρας. Σε μια έδρα που δεν έχει δείξει ευκαταφορώνει τη δύναμη. Mm-hmm, καθόλου. Luton δείχνει καλή. Ναι. Και το χαίρομαι κιόλας. Ναι. Τα μάχητα τα παιχνίδια. Μπορεί να κόβει clean sheet. Δεν παίρνει ποτέ βέβαια, αλλά αυτό. Και πάνω απ' όλα δεν είναι σάκος του box, ειδικά στην έδρα της η Luton. Καθόλου. Είχα δει ένα στατιστικό, νομίζω έχει να χάσει με πάνω από ένα γκολ πάρα πολύ καιρό. Καμία σχέση με αυτό που περιμέναμε. Mm-hmm. Το οπότε άλλο που... πες τι βλέπεις τώρα στα μάτς που είπες, ας πούμε, στο Spurs Newcastle. Δύσκολο μάτς, νομίζω ότι θα ανακάμψουν οι πετινοί. Πάντως και πιστεύω ότι θα κερδίσουν, να ξέρεις. Παρόλο που έχω και Trippier και Isaac. Και Άντερσον, έχω τριπλά, έτσι. Τον έχω και τέρμα δεξιά, κάτω, τέρμα δεξιά, κάτω. Κοίτα, ναι, πήρανε και το καθιερωμένο τους, κάτι καθιερωμένη βόλτα στο Etihad. Τότε είναι απίστευτο το πράγμα κάθε φορά. Πλάκα, παρένθεση, κοιτά την ομάδα μου, έχω τριπλά West Ham με Αρεολά, Φαμπιάνσκι και Bowen. Triple up Newcastle, Trippier, Isaac και Anderson. Triple up Arsenal, Gabriel, Saka, Martinelli. Εντάξει, άλλοι είναι Νταλό, Diaz, Watkins, Holland και έχει. Πιστεύεις κάποιες ομάδες, αλλά αυτές τις λίγες που τις πιστεύεις τις πας. Βέβαια τα triple up, ρε φίλε, είναι, το ένα είναι ο Φαμπιάνσκι και ο Anderson που είναι πάγκο μόνιμα. Δηλαδή... Αυτό είναι και το καλό, ξέρω, από το να περιορίζεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι πολλοί κόσμοι κράζει άμα παίρνεις, έχεις triple up σε Norwich, ξέρω εγώ, μου λέγανε παλιά. Και λέω, εντάξει φίλε, triple up και έχω στον πάγκο, δηλαδή. Είχες ο Μπαμιντέλ, τι απ' ποιον άλλο, είχες Τζόλι και... Ναι, είχα και Γιανούλη. Κρουλ, Γιανούλη. ρε φίλε, εντάξει. Δεν επηρεάζει το συνέστημα καθόλου το φάντας. Αυτό είναι το καλό, ξέρω εγώ, γιατί τι να έχω, να μπορώ να αναφέρω άλλους παίκτες, τι, θα κάνω triple up... ξέρω εγώ στην Brighton και τα λοιπά. Θα βάζω αυτούς που δεν παίζουν. Τους πακίτες θα βάζω από ομάδες που δεν με ενδιαφέρει να κάνω τέτοιο. Ναι. Δεν έχει κάποιο μάτσο έτσι που να ξεχωρίζει εκτός από αυτά που είπαμε. Ναι. Κάνα πικ τώρα, να πάμε να βρούμε αυτό που θα κάνει το hall. Να κάνουμε... Άντε και άλλα πικ. Όχι, δεν λέω πικ. Λοιπόν, είμαστε κουρασμένοι σήμερα. Δεν λέω πικ που θα φέρουμε. Πάντ. Λέω ναι, αυτός που θα φέρει τους πόντους σε αυτή την αγωνιστική μόνο, ρε παιδί μου. Μια πρόβλεψη έτσι bold θέλω. Θες bold? Bold prediction για την αγωνιστική την Game Week 16. Εσύ έχεις, γιατί εγώ θέλω λίγο να το σκεφτώ. Μου ακούγεται κάτι πολύ βαρύγδο που θέλω να το πετύχω. Λες. Ναι, bold. Λοιπόν, δεν είναι bold πολύ. Είπα goal, μπήκε. Αλλά όχι, λέω Χόιλουντ. Να βάλει goal επιτέλους. Κοίτα, εντός έδρας με την Bournemouth. Καλό ματζάκι. Ναι, βέβαια. Ταλαιπωρούμαστε με τέτοιες ομάδες. Λοιπόν, εγώ bold prediction θα πω τον. Πώς το λέγανε, ρε. Αυτό που είχα πάρει. Που είχα πάρει πέρσι. Το όνομά του μας, ωραία. Τη Wolves, ρε, τον Ισπανό. Το Σαράμπια. Το Σαράμπια. Πολύ ωραία. Σαράμπια με Nottingham Forest. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Το σκεφτόμουν χθες που παίζανε και το έβλεπα. Τον είχα πάρει πέρσι για τις αγωνιστικές και είχε βάλει τον του γκολ. Και εγώ τον είχα πάρει πέρσι αυτόν. 4,7 Λουκούμι. Με ό,τι είχαν Forest, West Ham, Chelsea. Εντάξει, δεν είναι ότι έχει και τόσο κακό πρόγραμμα. Τον παίρνει εκεί πέρα, τον έχει στον πάγκο σου. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ξεκινάει. Νομίζω μπαίνει αλλαγή. Ξεκίνησε χθες. Καθόλου δεν παίζει. Τώρα που το βλέπω εδώ παίζει να δραματίζει. Δεν ξέρω. Χθες ξεκίνησε, ναι. Ήταν τραυματίας νομίζω, όντως. Ναι, βλέπω ότι μηδενικά. Λοιπόν, Σαράμπια θα πω. Ναι, εσύ είπες πιο bold, εγώ είπα κάτι πολύ... Είπα κάτι άκυρο, και τώρα έχω τύψεις. Και μου πέθα μπορούσα να πω. Άντε, τον είπες ήδη.
Εντάξει, και εγώ άμα είναι λέω Χίντζελγουντ. Ναι, νιώθω ότι αυτό το επεισόδιο έχει βγει λίγο την άνε, γιατί κοιτάω. Σκατά, έχει βγει. Είμαστε και κουρασμένοι. Είμαστε κουρασμένοι. Εγώ κοιτάω το κινητό μου συνεχώς. Νομίζω και εσύ κοίταζε live scores και τα λοιπά. Κοιτάω live scores συνέχεια. Δεν πειράζει, έτσι. Ελπίζω να βγει entertaining τουλάχιστον. Ελπίζω να είναι ακούσιμο. Ναι. Κοίτα, άμα είναι τη μουσική που βάζω στο τέλος, απλά την δυναμώ όσο ακούγεται μόνο μουσική. Θα ακούγεται μόνο τον goal του McTominay. Σωστό. Ωραίο ήταν αυτό. Α, κάτι ήθελα να πω. Όχι, δεν το ξέχασα. Άστε. Ήθελα να βρίσω μάλλον. Ποιο να βρεις? Το παιχνίδι. Γιατί? Γάμο το σπίτι. Το παιχνίδι το, φάει την ψυχή. Το βρίζεις στο τέλος, στο outro. Έτσι κι αλλιώς. Αυτά, γράψε σχόλια και τα λοιπά, feedback εννοείται. Επίσης, άμα σας ενδιαφέρε αυτό που λέγαμε για watch along σαν ιδέα, θα ήταν πολύ ωραία, πιστεύω. Απλά είναι λίγο δύσκολο, γιατί ο ένας είναι Ελλάδα, ο άλλος είναι Σουηδία και θα βλέπουμε σίγουρα με διαφορετική. Εντάξει, πειράζει, μωρέ. Ωραία. Τα μάτσα, και ούτε πέρα πειράζει. Α, δούμε. Κάτσε να δούμε, μήπως μπήκε κανένα γκολάκι μόνο. Captain Picks θα γράψουμε, να μπείτε να διαβάσετε τις προτάσεις μας για αρχηγούς. Τι κάνει αυτός ο Ντίαζ, θα βάλει. Βασικά, ας γράψει ο κόσμος, άμα θέλει, άμα ψήνεται στο YouTube, ας γράψει σχόλιο, ποια είναι η άποψή του για το να βάζεις αμυντικό αρχικό. Και, να... και όχι αμυντικό έτσι, πλάγιο back, το Van Dyke. Όχι, 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 αμυντικό γενικά. Να πούμε συγκεκριμένα center back. Όχι, αμυντικό γενικά, αμυντικό γενικά. Να δούμε ο κόσμος τι θα πει. Καλά, εντάξει. Και μπορούμε να το συζητήσουμε και σε επόμενο podcast πιο εκτενώς. Θα κάνουμε και προεκλογικό αγώνα. Αυτό, ναι. Θα βγάλει ο καθένας. Θα κάνουμε debate. Θα έχει ο καθένας το τέτοιο του και θα μαλώνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε που ακούσατε. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Bye bye. Bye. Άντε σου για φάνταση. Άντε σου για παιχνίδι. Το σπιτάκι σου. Κοινάει τζόλι το π***. Βάλε τζόλι ρε π***. Πού θα το βάλεις.